Για τις εκτόσεις θα ψωνίσετε? Θα ψωνίσει προβολή η γυναίκα μου. Ήρθαμε από την Κύπρο για να ψωνίσει η γυναίκα μου πιο πολύ. Τώρα με τις εκτόσεις. Τι ξεκινήσαμε από σήμερα το πρωί. Τις τιμές πώς τις βλέπετε? Πάρα πολύ καλές. Και θα έλεγα ότι μεσοσταθμικά κινούνται γύρω στο 50%. Όντως είναι γενναίες εκτόσεις και από ό,τι είχαμε κάνει έρευνα αγοράς είναι τα ίδια προϊόντα. Δεν έχει δηλαδή, έχουν αποσυρθεί κάποια και έχουν βγει κάποια άλλα. Τουλάχιστον τις πρώτες μέρες ισχύει αυτό. Τα ένα ποσό που θα διαθέσετε? 150 ευρώ. 100 ευρώ, 100. Κάτι, εκεί. Ο κόσμος θα ψωνίσει? Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Νομίζω πως οι τουρίστες θα ψωνίσουν. Γι' αυτό μπαίνουν και οι εκτόσεις, είναι κατάλληλη εποχή, ο κόσμος ήταν μαζεμένος μέχρι σήμερα. Πιστεύω ότι οι εκτόσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και ο καταναλωτής θα υποφεληθεί. Ο εμπορικός κόσμος και της Αθήνας αλλά και γενικότερα της χώρας και επενδύει σε αυτές τις εκτόσεις που έρχονται, γιατί είναι μονόδρομος πλέον για τον κάθε επιχειρηματία να δελεάσει τον καταναλωτή να μπει στο μαγαζί του. Γιατί δεν υπάρχει ρευστότητα αυτή τη στιγμή, οι τράπεζες είναι ερμητικά κλειστές. Άρα εκ των πραγμάτων ο μόνος τρόπος για να ρευστοποιήσει και για να τζιράρει είναι πώς θα κατεβάσει τις τιμές και η σχέση ποιότητας τιμής να είναι σε ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, ούτως ώστε να μπορεί να τον βάλει μέσα στο κατάστημά του. Τώρα βγήκα. Θα κάνετε έρευνα αγοράς πρώτα? Συνήθως. Πώς τις βλέπετε τις τιμές? Πολύ καλές. Ο καταναλωτής θα πρέπει πρώτα να βλέπει διπλή αναγραφόμενη τιμή, να βλέπει ένα ποσοστό αν είναι πάνω από 60% του συνόλου των προσέκπτωση αντικειμένων και να μην ψωνίζει από το παρεμπόριο, έτσι και εκτός του στεγασμένου εμπορίου, γιατί εκεί ενέχει και κινδύνους πλέον πέρα από την οικονομία αλλά και για την ίδια την υγεία μας.